Επόμενος προορισμός μας, ένα υπέροχο ξενοδοχείο κάστρο στο χωριό Κομνηνά. Εκεί ο ταξιδιώτης έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί σε μια μεσαιωνική εποχή με ιδιαίτερη αισθητική, υπέροχο πρωινό και παραδοσιακή τοπική γαστρονομία. Οι μικροί και μεγάλοι φιλοξενούμενοι έχουν τη δυνατότητα να έρθουν κοντά σε πουλιά, στουρθοκαμήλους και κουνελάκια, τα οποία βρίσκονται στο υπέροχο θεματικό πάρκο δίπλα στο ξενοδοχείο. Σε αυτή την όμορφη βόλτα μας εδώ στη Σταυρούπολη, δεν θα μπορούσαμε να μην έρθουμε σε έναν διαφορετικό ξενώνα για να ξεκουραστούμε. Αφήνουμε λοιπόν τα πράγματά μας, απολαμβάνουμε τη ζεστή φωτιά και φυσικά τον καφέ εδώ στο ξενοδοχείο Νέμεσης στη Σταυρούπολη. Και φυσικά θα κάνουμε μια όμορφη βόλτα έξω σε αυτή την υπέροχη χειμωνιάτικη φύση. Λοιπόν, δύο λόγια θέλουμε να μας πεις για αυτόν τον όμορφο τόπο, πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές του. Βρισκόμαστε στην κοιλάδα του Νέστου, στη Θράκη. Η ξενοδοχειακή μονάδα βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Νέστο, πλησίον αυτού. Αυτό ήταν ένα όνειρο του πατέρα μου να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη μονάδα στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να αναδείξει με αυτόν τον τρόπο όλα τις πλεονεκτήματα. Λειτουργούμε από το 2002. Έχουμε κλείσει επιτυχώς, θεωρώ, 20 έτη λειτουργίας σε αυτή την περιοχή. Όσον αφορά την κοιλάδα και όσον αφορά τις ομορφιές που κάποιος μπορεί να δει όταν θα έρθει εδώ, ναι, ένας επίδειξος περιηγητής έχει πολλές δυνατότητες με το που επισκεφτεί την περιοχή. Πρωτίστως το ρώσιμο της περιοχής, όπως προανέφερα, είναι ο ποταμός. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διάφορες εναλλακτικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, κανό, καγιάκ, ράφτινγκ, τα οποία καταλήγουν στην παιδινή περιοχή της Ξάνθης, στους Τοξότες. Επίσης έχει και άλλα πλεονεκτήματα, για παράδειγμα τον καταράκτη του Λιβαδίτη, που είναι ένα από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια και μπορεί να τον προσεγγίσει με πεζοπορία. Ή γιατί όχι ακόμα να κάνει μια εξόρμηση με άλογα δίπλα στον Έστο, καθώς υπάρχουν συνεργάτες της ξενοδοχειακής μονάδας που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Όσον αφορά το ξενοδοχείο και την τοποθεσία που βρίσκεται, είναι στο χωριό Κομνηνά. Με μια ιδιαιτερότητα και στη διαμόρφωση, στην αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου και στις ομορφιές που μπορεί να παρέχει σε κάποιον που θέλει να ξεκουραστεί και να μείνει εδώ. Τι λοιπόν μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους αυτούς τους περίγυτες? Καταρχάς, μια που αναφερθήκατε στην αρχιτεκτονική, να αναφέρω ότι η όλη φιλοσοφία, αυτό το μεσαιωνικό στυλ που έχει το ξενοδοχείο με την πέτρα, βασίστηκε σε ευρήματα που υπάρχουν πλησίον του οικισμού Κομνηνών. Υπήρχαν δηλαδή φρούρια παλαιά και εκεί βασίστηκε το όλο κόνσεπτ. Από εκεί και πέρα ο κάθε επισκέπτης εδώ πέρα θα μπορέσει να βρει αντιστοίχως πολύ ευρύχωρα και άνετα δωμάτια. Διαθέτουμε ένα ζωολογικό πάρκο με διάφορα ζωάκια και γηγενή και από το εξωτερικό. Άρα αυτό ενδείκνεται ειδικά για οικογένειες με παιδιά. Όλες τις εποχές του χρόνου, έτσι, δεν ξεχωρίζουμε κάποια, όλες είναι όμορφες? Όχι, όλες είναι ωραίες ανάλογα τις προτιμήσεις του καθενός. Επειδή είναι βουνό, έχει το πλεονέκτημα έναντι της θάλασσας ότι κάθε εποχή είναι ελκυστική. Επίσης, κάτι άλλο καινούριο που έχουμε ξεκινήσει τελευταία είναι η εινοποίηση. Έχουμε έναν δικό μας αμπελώνα πλησίον του ξενοδοχείου. Άρα σημαίνει ότι ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και τοπικά κρασιά. Τι θέλεις για αυτό το όμορφο μέρος, τι είχες στο μυαλό σου όταν παρέλαβες από τους γονείς σου, από τον πατέρα σου, αυτή την κληρονομιά, αυτό το θησαυρό όπως λέμε, τι έχεις στο μυαλό σου πλέον να αναπτύξεις και τι θα ήθελες για το μέλλον? Ναι, με εφαλτήριο το ξενοδοχείο θα ήθελα να γίνει μια ανανέωση αυτού, μιας που ξεκινάει και μια νέα περίοδος και με όλο αυτό που ζήσαμε με την πανδημία. Στόχος μου είναι να υπάρξει ένας εξυγχρονισμός των υπηρεσιών, με απότερο στόχο να αναδειχθεί και η περιοχή και ως εκ τούτου και εμείς οι ίδιοι ως επιχείρηση. Νομίζω ότι τα πλάνα μας μελλοντικά, ενώ μεσοπρόθεσμα, είναι η δημιουργία ενός επισκέψιμου οινοποιείου. Αυτό είναι δηλαδή το πλάνο που έχουμε,
το οποίο νομίζω θα συμπληρώσει το όλο σκεπτικό της περιοχής, της επιχείρησης.